Πού έχεις περάσει? Έχω περάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικό υπολογιστό στα Χανιά. Δεν το περίμενα, αλλά εντάξει. Είμαι καλή σχολή. Πώς αισθάνεσαι? Ανάμεικτα συναισθήματα και χαρά. Όλοι μου λένε ότι είναι καλή σχολή τώρα που έμαχα τα αποτελέσματα. Άλλα ήταν τα αποτελέσματα που ήθελα να είναι εγώ προσωπικά, αλλά εντάξει. Πού ήθελες να περάσεις? Στην ίδια σχολή, ήταν θέμα πόλη, στην ίδια σχολή, αλλά στο Βόλο. Αλλά πιστεύω και οι γονείς μου χαρούμενοι θα είναι. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε συγχαρητήρια για τα παιδιά τα οποία πέρασαν και να τους ευχηθώ καλές σπουδές, καλή επιτυχία. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι Πανελλήνιες δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Χρειάζεται στη ζωή συνεχή προσπάθεια. Το ότι πέρασαν σε μια σχολή είτε πέρασαν στην πρώτη του σχολή, αυτό σημαίνει κάτι και είναι σπουδαίο και συγχαρητήρια, αλλά και τα παιδιά που δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν, πάλι δεν χάθηκε τίποτα, δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες. Το σχολείο για μένα αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να βρίσκει τα δυνατά σημεία των μαθητών και να τους ενθαρρύνει, και θα πρέπει να βρίσκει επίσης τα αδύνατα σημεία των μαθητών και να τα βελτιώνει. Τώρα, υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν εκτός πανελληνίων εξετάσεων. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δουν είναι να σκεφτούν με ηρεμία, να σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν και να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό σε αυτό που θα αποφασίσουν. Προσπαθούσα να τα φέρω όλα σε μια ισορροπία και βόλτες και διάβασμα. Γι' αυτό δεν χάθηκα, πιστεύω. Έγραψα τόσο όσο μπορούσα και ψυχολογικά εγώ είμαι καλά. Όχι όπως οι μαθητές μου μερικοί που είναι λίγο εντάξει, αλλά τα καταφέραμε, μπορώ να πω. Οι μαθητές με τους κωδικούς που έχουν μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και βλέπουν τα αποτελέσματά τους. Τα αποτελέσματα επίσης θα ανακοινωθούν στα σχολεία με τους κωδικούς τους πάλι και μπορούν να τα δουν και εκεί αν θέλουν. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να μας έρθουν με email τα αποτελέσματα, να τα προωθήσουμε στα λύκεια του νομού Λέσβου. Στη Λέσβος είμαστε ένα μέρος που παραδοσιακά έχουμε πολύ καλές επιτυχίες και το ίδιο περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα παιδιά, γιατί υπήρξε αυτή η ιδιορυθμία λόγω του COVID-19, αλλά θεωρώ ότι είχαμε, από τους βαθμούς που ξέρουμε μέχρι τώρα, θεωρώ ότι πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει να προσέξουμε όλοι μας και για την επόμενη σχολική χρονιά που έρχεται, και οι φοιτητές οι οποίοι θα πάνε να σπουδάσουν στα μέρη που θα πάνε θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις προφυλάξεις ώστε να προσπαθήσουμε να προφυλαχτούμε από αυτό τον ιό μέχρι που να ετοιμαστεί το εμβόλιο.